κοντά 1,5 μήνα πριν, μετά την αντίστοιχη δουλειά που είχε γίνει όταν τέλος πάντων βγήκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες διαρροές από το Υπουργείο για το Ασφαλιστικό, μετά την αντίστοιχη δουλειά που είχαμε κάνει και είχαμε καλεστεί τότε, σε αντίστοιχες διαδικασίες και η δικιά μας Ομοσπονδία πήρε την απόφαση να φτιάξει ένα κάλεσμα κοινής δράσης και πάλης προς τα σωματεία των επαγγελματοβιοτεχνών και των αυτοαπασχολουμένων όλης της Ελλάδας προς τις Ομοσπονδίες, προκειμένου να οργανωθεί πάλι επάνω σε ένα κρίσιμο, κέριο ζήτημα για όλους τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους εμπόρους επαγγελματίες, το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Ήδη 8 ομοσπονδίες και δεκάδες σωματεία έχουν προσυπογράψει αυτό το κάλεσμα, ομοσπονδίες και σωματεία, τα οποία τέλος πάντων μπορεί να έχουμε αρκετές διαφορές για το πώς πρέπει να διεξαχθεί πάλι, πώς τέλος πάντων είναι αποτελεσματικό ένα σωματείο, αλλά βλέπουν ότι η ρητορική της κυβέρνησης περί ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, όπως τους αρέσει να λένε, ή ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, βλέπουν ότι από την ίδια τους τη ζωή ότι τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα. Και αυτό γιατί αν ρίξει κάποιος μια ματιά και το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα πρωτοστατούν σε αυτό το ζήτημα, οι κατασχέσεις σε πρώτη κατοικία και επαγγελματικούς χώρους συναδέλφων πέφτουν ευρωχή. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Το τέλος επιτιδεύματος, ο ένφια, τα αντικειμενικά κριτήρια, τα υπέρογκα δημοτικά τέλη, το πανάκριβο ρεύμα, όπως επίσης και οι άδικοι έμεση φόροι, εξανεμίζουν αυτά τα ψίχουλα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Κάποια μάλιστα από αυτά είναι και κοροϊδία, γιατί μιλάμε για 2 χρόνια μετά, ενώ όλα αυτά ισχύουν κανονικά από σήμερα. Μάλιστα έχει το θράσος ο Υπουργός να μιλάει για ελευθερία επιλογής. Λέει ότι οι επαγγελματίες θα έχουν ελευθερία επιλογής πλέον να πληρώνουν και παραπάνω εισφορές, να ανεβαίνουν σε κλίμακα ώστε να πάρουν καλύτερη σύνταξη. Λες και το 85% που πληρώνει σήμερα τη χαμηλή εισφορά, γιατί έχει χαμηλό εισόδημα, πρόκειται να ανέβει, δηλαδή δεν είχε την ικανότητα, επειδή δεν του έδινε επιλογή το σύστημα αυτή τη στιγμή, να ανέβει κλάση. Ξέρουν πολύ καλά ότι ακόμα περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα πάνε στις χαμηλές κλίμακες, ούτως ή άλλως και γι' αυτό αυξάνουν και την εισφορά στα 220 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν τις συντάξεις σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και πιο κάτω. Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι ότι θα πληρώνουν βαριές ασφαλιστικές εισφορές, πολλοί δεν μπορούν να τις πληρώσουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα δείτε δηλαδή τα στατιστικά που έχουν βγάλει για τις ρυθμίσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, θα δείτε ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν. Και θα παίρνουν τις άθλιες συντάξεις τις οποίες προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, που να το πούμε έτσι δεν τον ξεριζώνουν. Κατά τη γνώμη μας μπαίνει σε πιο γερά θεμέλια ο νόμος Κατρούγκαλου με το καινούριο νόμο, τέλος πάντων αυτόν που θα ονομαστεί νόμος Βρούτσι, αν περάσει και τέλος πάντων αν το φέρουν και όποτε τον φέρουν. Η κυβέρνηση θέλει να επικρατήσει η γη νεκροταφείου. Ποντάρουν δηλαδή στο ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα συναδέλφων που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα θα υποχρεωθεί με ελεύθερη επιλογή σε πολλά εισαγωγικά, σε συντάξεις φιλοδορήματα, ανίκανες να το θρέψουν σαν απόμαχο της δουλειάς και σε πλημελή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με ό,τι κινδύνους τέλος πάντων προκύπτουν για την υγεία μας, για την υγεία των οικογενειών μας, για λειψή πρόσβαση στον πολιτισμό, για λειψή πρόσβαση στην άθληση, για λειψή πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά μας, θα ζει πρακτικά χωρίς ελεύθερο χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα στις γιορτές, αυτοί που οι μικροί έμποροι κτλ., είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που δώσαν ότι τα διευρυμένα ωράρια και τη δουλειά την Κυριακή τα καλύψανε με προσωπικό χρόνο. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι οι κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ πριν και της Νέας Δημοκρατίας τώρα νομοθέτησαν με ενιαίες κατευθύνσεις, πολύ παραστατικά τα έδωσε και η εισήγηση, αλλά εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι στο κίνημα των αυτοαπασχολουμένων έχουν συνοδοιπόρους πάρα πολύ δυνατούς, όπως είναι η ΓΕΣΕΒΕ, όπως είναι και η ΕΣΕΕ, οι οποίοι δεν είναι μόνο ότι προήλθαν πρόθυμα στον κοινωνικό διάλογο που είχε προηγηθεί και συμφώνησαν τελικά με όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχουν έρθει, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, αλλά ακόμα παραπάνω πλειοδοτούν, γιατί ενδιαφέρονται για την ανταγωνιστικότητα ενός λεπτού στρώματος μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, για να μην επιβαρυνθεί παραπάνω από ασφαλιστικές εισφορές, παρά
το ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι μικροί ΕΒΕ που είναι μέλη τους και τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν είναι μέλλον η μισή ζωή χωρίς δικαιώματα, ότι θα δώσουμε τη μάχη πλάι στο εργατικό κίνημα για να δυναμώσει πάλι για σύγχρονα δικαιώματα, για δουλειά, ζωή με αξιοπρέπεια. Πιστεύουμε ότι η αλληλεγγύη, η οργάνωση, η συλλογική πάλι δεν είναι μία εναλλακτική επιλογή, που δεν είναι, να το πούμε έτσι, εφικτή σήμερα. Για μας η συλλογική πάλι, η αλληλεγγύη και η οργάνωση είναι μονόδρομος, γιατί η ασφάλιση και η υγεία είναι ανέφικτο για τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων να υλοποιηθεί ατομικά. Ακόμα και αυτοί που το δοκίμασαν και δεν άντεξαν και το παράτησαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα. Γι' αυτό και παλεύουμε για την κατοχήρωση και τη διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα, του ασφαλιστικού συστήματος και της δημόσιας υγείας. Ο λαός είναι αυτός που έχει πληρώσει ξανά και ξανά και γι' αυτό απορρίπτουμε τη φιλολογία που και ΓΕΣΕΒΕ και ΕΣΕ βάζει στο κίνημα περί βιώσιμου ασφαλιστικού. Εμείς λέμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός χρωστά στο ασφαλιστικό σύστημα, χρωστά στο λαό. Γι' αυτό και λέμε στην κυβέρνηση ούτε σκέψη για αύξηση συμφορών και ταυτόχρονα απαιτούμε αυξήσεις και αξιοπρεπείς συντάξεις. Γι' αυτό και η δημόσια υγεία πρέπει να είναι ταυτόχρονα και άρτια και δωρεάν και να επιβαρύνει το κράτος και όχι το λαό.